έγκλημά μας ήταν ότι θέλαμε να φωνάξουμε συνθήματα και να αφήσουμε ένα λουλούδι στο μνήμα του. Μας έχουν εγκλωβίσει εδώ πέρα μέσα. Από το πρωί δεν έχουμε πρόσβαση ούτε σε νερό ούτε σε φαγητό. Όταν ανοίγουν το φαγητό, αυτοί εδώ πέρα οι τύποι απ' έξω διώξαν τον διανομέα. Φτάσανε στο σημείο να εισβάλλουν από παρακείμενο κτίριο, από άλλη πόρτα, μέσα στον πολιτικό χώρο. Να τραμπουκίζουν, να απειλούν με εισαγγελείς, να απειλούν με έρευνες και με συλλήψεις. Αυτή είναι. Για ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα, είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Ο Χρυσοχοίδης ο ίδιος προσωπικά και η ίδια η κυβέρνηση. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν κάποιοι από εμάς αποπειραθήκαμε να απεγκλωβιστούμε από αυτόν τον ασφυκτικό κλειό που έχουν δημιουργήσει εδώ πέρα και πήγαμε από παρακείμενο τείχο να φύγουμε, εισβάλλανε στο διπλανό γκαράζ, τρέξαν να μας συλλάβουν και είχαν σκοπό να μας σκοτώσουν, να μας πετάξουν από 10 μέτρα ύψος. Τη φετινή 6 Δεκέμβρη, με τα περιεχόμενα που έχει, αυτά εδώ πέρα τα υποκείμενα επιχειρήσαν εκ νέου να δολοφονήσουν αγωνιστές. Αυτή είναι. Αυτή είναι η πρακτική τους και σε όποιον αρέσει.